Να παρακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει ο η ενημέρωση στις των στις συντακτών στις από τον κύριο και Οικονόμου. Και Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όλοι είμαστε συντετριμένοι από το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Δεκάδε ανθρώπινα δράματα, πόνο, αβάστακτο πόνο. Εικόνε που συνθλίβουν την καρδιά και την ψυχή όλων μα. Τα λόγια είναι ανεπαρκή, είναι φτωχά, είναι λίγα για να εκφράσουν αυτό που συνέβη και κυρίω αυτό που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα σε όσους βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη, τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς και στους οικείους των θυμάτων. Ταυτόχρονα θέλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα στους διασώστες σε όλους τους ανθρώπους που σε μια τόσο δύσκολη ψυχικά επώδυνη αποστολή έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους. Για άλλη μια φορά επιτέλεσαν και επιτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους. Η χώρα μας βρίσκεται από χθε και θα είναι ως αύριο σε τρίμερο πένθος με μεσίστια έπαρση της σημαίας σε όλα τα δημόσια κτίρια και με αναστολή των δημόσιων εορταστικών εκδηλώσεων ενώ η κηδεία των θυμάτων θα γίνει δημοσία δαπάνη. Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Νητζοτάκης ενημερωνόταν συνεχώς για την τραγωδία ενώ χθε το πρωί μετέβη στα τέμπη, στον τόπο του δυστυχήματο, όπου ενημερώθηκε διαζώσει για τι προσπάθειε των σωστικών συνεργείων που βρισκόταν σε εξέλιξη. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το κενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου συνάντησε, συνομίλησε με τους συγγενείς των θυμάτων που περίμεναν εκεί να μάθουν νέα για τους ανθρώπους τους και να μπουν στη διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών με DNA. Συνομίλησε με το ιατρικό προσωπικό και ενημερώθηκε για την πορεία των θυμάτων και αντιμετώπιση των περιστατικών. Άμεση υπήρξε από την πρώτη στιγμή η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Οι αρμόδιοι υπουργοί βρέθηκαν από το βράδυ τη Τρίτη στο Συντονιστικό Κέντρο τη Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργό Υγεία και η Υφυπουργό βρέθηκαν στη Λάρισα. Η αναπληρώτρια Υπουργό Υγεία στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη. Ενώ στα Τέμπη μετέβηκε ο Υπουργό Μεταφορών. Δόθηκε έμφαση από την πρώτη στιγμή στην περίθαλψη των τραυματιών, στην ταυτοποίηση των σωρών των θυμάτων και στην ψυχολογική στήριξη των συγγενών του. Για το σκοπό αυτό βρέθηκαν στη Λάρισα, στο Γενικό Νοσοκομείο, ε, ψυχολόγοι, επιστήμονε. Έχει συσταθεί ομάδα ψυχολόγων που προσφέρει στους συγγενεί και στι οικογένειε των θυμάτων διαρκή ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση. Παράλληλα, διατέθηκαν τρία ξενοδοχεία στη Λάρισα για την φιλοξενία για όσο χρειαστεί των συγγενών των θυμάτων. Να ενημερώσω ότι από τα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια τη αστυνομία, όπω ενημερώθηκα πριν από λίγο από τον Υπουργό τον κύριο Θεοδωρικάκο, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί εννέα σωροί από το δείγμα DNA που δώσανε χθε οι συγγενεί και που λήφθηκε και από τα θύματα. Και η διαδικασία θα συνεχιστεί με του ταχύτερου δυνατού ρυθμού, είναι προτεραιότητα. Κάθε άλλη δουλειά έχει μείνει πίσω στα εγκληματολογικά τη αστυνομία, προκειμένου να βγει σε πέρα αυτή η επώδυνη διαδικασία οι απώλειες και οι πληγές που αυτές δημιούργησαν, τα ψυχικά και τα σωματικά τραύματα όσων επέζησαν, το ψυχικό άλγος όλων μας των κατοίκων αυτής της χώρας και όχι μόνο, είναι τεράστια και είναι δύσκολα διαχειρίσιμα, κυρίως αυτή τη στιγμή. Παρότι είναι η ώρα του πόνου, το μέγεθος της τραγωδίας είναι τέτοιο που επιβάλλεται η αντίδρασή μας και σε άλλα επίπεδα. Γι' αυτό ξεκίνησε ήδη η έρευνα από τις αρμόδιες αρχές για τα αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, για την επίσπευση και την πληρότητα των ερευνών, ο εισαγγελέα του Αριού Πάγου, ο κ. Σντογιάκο, ανέθεσε την υποπτία των ερευνών στον εισαγγελέα Λαρίση, ενώ από την αστυνομία, από το τμήμα Τροχέα τη Λάρισα, συνελήφθη στο πλαίσιο τη προανάκριση που διενεργείται ο σταθμάρχη Λάρισα. Πέραν όμω από την επιβεβλημένη διελεύκανση των αιτιών και την απόδοση ευθυνών, εξίσου σημαντικό είναι η τραγική αυτή εμπειρία να αναλυθεί σε βάθο. Ωστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην επαναληφθεί ένα τέτοιο συμβάν. Ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκης, μετά την επιστροφή του στην Αθήνα χθε από τα ΤΕΜΠΗ, τόνισε ότι θα μάθουμε τα αίτια αυτή τη τραγωδία και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να μην συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ, όπω είναι γνωστό, αμέσω μετά την επιστροφή του από την Λάρη, από τα ΤΕΜΠΗ, ο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καρομαλή, με μια πράξη ευθύνη και πολιτική γενναιότητα υπέβαλε την παρέτησή του αναλαμβάνοντα την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Η απόφασή του, όπω δήλωσε ο Πρωθυπουργό, τον τιμά, ενώ το ίδιο έπραξαν και οι επικεφαλεί του ΟΣΕ και τη ΕΡΓΟΣΕ. Μετά από αυτό, όπω ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό, μεταβατικό υπουργό μέχρι τι εθνικέ εκλογέ, ορίζει ο Υπουργό Επικρατεία, ο κ. Γεραπετρίτη, ο οποίο θα προχωρήσει αμέσω, γρήγορα, στη σύσταση ανεξάρτητη υπερκομματική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που θα εξετάσει πλήρω τα αίτια του δυστυχήματο, όχι όμω μόνο αυτό, και τι διαχρονικέ καθυστερήσει στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων. Οι καθυστερήσεις που έχουν τι αιτίε τους σε χρόνιες παθογένειες του ελληνικού δημοσίου, σε στρεβλώσεις δεκαετιών. Είναι αλήθεια ότι πολλές από αυτές τις ανεπάρκειες και τις στρεβλώσεις τις αντιμετωπίσαμε σε μεγάλο μέρος, σε μεγάλο εύρος ευθυνών και τομέων δράσης του κράτους την περίοδο αυτή και στους υδροδρόμους. Είναι επίσης αλήθεια όμως ότι δεν καταφέραμε να τις εξαλείψουμε. Γι' αυτό άλλωστε και αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνη που μας αναλογεί. Χωρίς υποκρισία και χωρίς να κρυβόμαστε. Όμως για όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αναλυτικότερα το επόμενο διάστημα με ειλικρίνεια, με στοιχεία, με νυφαλιότητα, πάντοτε με αλήθεια. Τώρα είναι η ώρα του πένθους. Είναι η ώρα της περισυλλογής απέναντι στην απώλεια δεκάδων ανθρώπων, δεκάδων νέων ανθρώπων. Είναι η ώρα ενσυναίσθησης, σεβασμού, συμπαράστασης και σιωπή στον πόνο των συγγενών που ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη αναπάνταχα έχασαν σχεδόν τα πάντα. Η απώλεια ενός ανθρώπου είναι μια βαριά πληγή που ποτέ και με τίποτα δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Και έχουμε χρέος ως πολιτεία να φροντίσουμε τους τραυματίες, να φροντίσουμε τους ανθρώπους που βίωσαν τα τραγικά συμβάντα, να σταθούμε πλάι για όσο χρειαστεί στους συγγενείς των θυμάτων. Έχουμε χρέος να αποδώσουμε επίσημα ευθύνε, κυρίως έχουμε χρέος να κάνουμε τα πάντα για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Ευχαριστώ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Κύριε εκπρόσωπε, μετά το σοκ που έχει υποστεί ολόκληρη ελληνική κοινωνία από, το, από την τραγωδία αυτή, ο απλό κόσμο αναρωτιέται το εξή. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά πρωτόγνωρη εποχή του ελληνικού κράτου με την ψηφιοποίησή του. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να γνωρίζουμε ο απλό πολίτη, αν παραγγέλνει κάτι στο σπίτι του, να ξέρει αυτό που το πηγαίνει που βρίσκεται. Πόσο λοιπόν δύσκολο ήταν να γίνει και αυτό, να υπάρχει μια τέτοια υποδομή στο σιδηρόδρομο, τόσο ώστε να αποφεύγονται ανάλογε τραγωδίε. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να παρακολουθούνται αυτέ οι, οι. τα δρομολόγια ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος και να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια οι πολίτες που ταξιδεύουν με τα τρένα. Είναι απολύτω εύλογες και δικαιολογημένες οι απορίες αυτές και άλλες του κόσμου. Είναι απολύτω εύλογο και δικαιολογημένο να αναρωτιέται κανείς μπαίνοντα σε ένα τρένο αν ένα λάθος, όσο μεγάλο και τραγικό και αν είναι ενό ανθρώπου, αρκεί για να έρθει η απόλυτη καταστροφή. Με σαφήνεια θα δοθούν οι απαντήσει και οι εξηγήσει αυτέ το επόμενο διάστημα. Δεν απαντιέται μονολεκτικά, ούτε οφείλεται σε έναν ή δύο λόγου. Έχει να κάνει με χρόνιε παθογένειε και αδυναμίε τη ελληνική δημόσια διοίκηση, πολλέ από τι οποίε, όπω είπα, αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο μέρο τη σιδηροδρομική γραμμή, σε ένα 70% υπάρχουν συστήματα ασφαλεία που ακόμα και ένα ανθρώπινο λάθος δεν θα το άφηναν να εξελιχθεί σε τέτοια τραγωδία. Δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση αυτή σε όλο το μήκο της γραμμής και δυστυχώς στο κομμάτι που δεν είχε ολοκληρωθεί συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα. Για όλα αυτά θα δοθούν απαντήσεις το επόμενο διάστημα και κυρίως θα επιταχυνθεί η προσπάθεια έτσι ώστε να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν προκειμένου να μην ξαναζήσουμε τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά.